Θύελλα αντιδράσεων στο Δήμο Χερσονήσου προκαλεί η υλοποίηση ενός σχεδιασμού που αφορά την απομάκρυση ομπρελοκαθισμάτων και κινητών αντικειμένων που βρίσκονται στον χώρο κατάληψη για αλλού και συγκεκριμένα στον προσινό χώρο 4 ξενοδοχείων ανατολικά της κοινότητας του Λιμένα Χερσονήσου. Ζητούν λοιπόν από εμάς να σφραγίσουμε τους χώρους αυτούς, να απομακρύνουμε τα πράγματα τα οποία βρίσκονται πάνω στον χώρο και να διακόψουμε τη λειτουργία. Έχουμε μία δραστηριότητα, βρισκόμαστε στο μέσο της τουριστικής περιόδου, υπάρχει κόσμος, οι χώροι αυτοί είναι πολυσύχναστοι από λουόμενους πελάτες τουρίστες και αντιλαμβάνεστε ότι εγώ πρέπει να πάω με φορτηγά, να εκδιώξω τους ανθρώπους από την παραλία και να αποσύρω, να αφαιρέσω, να αποθηκεύσω, να φυλάξω όλα αυτά τα μεγάλης αξίας πράγματα. Θεωρώ ότι αυτά όλα δεν συμβάλλουν σε μία ευνομούμενη χώρα. Σχετικό έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου έχει ανάψει φωτιές στο Δήμο Χερσονήσου, καθώς ο Δήμος καλείται να σφραγίσει αυτούς τους χώρους, απομακρύνοντας ταυτόχρονα τα πράγματα που βρίσκονται πάνω στον επίμαχο χώρο. Δεν εφαρμόζουμε την απόφαση γιατί αδυνατούμε να το κάνουμε και μάλιστα θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή. Δεν μπορούν οι ξενοδόχοι όταν η περίοδος είναι τόσο δύσκολη και έχει να κάνει με την έλλειψη του υδατινικού δυναμικού, με προβλήματα άλλα, να ασχολούνται κάθε μέρα με ασφαλιστικά μέτρα, με προσφυγές κλπ. Επιτέλους αυτή η χώρα πρέπει να χαράξει μια σταθερή πορεία και στην τουριστική πολιτική. Ο Ζαχαρίας Δοξαστάκης διαμηνεί ότι δεν θα εφαρμόσουν την απόφαση αυτή λόγω αδυναμίας να το πράξουν, αποστέλλοντας απάντηση στην Κτηματική Υπηρεσία σε σχέση με την υλοποίηση διαταγών σφράγισης και διακοπής λειτουργίας επιχειρήσεων. Από πόσα ξενοδοχεία? Από 4 ξενοδοχειακές μονάδες να αφαιρέσουμε τα αντικείμενα, τα κινητά πράγματα που είναι στο χώρο κατάληψη του γυαλού που δεν έχει δοθεί άδεια, να περιγράψουμε και να οριοθετήσουμε το χώρο και να αποκλείσουμε με κορδέλες παρακαλώ το χώρο και σε περίπτωση που υπάρχουν ζητήματα τέτοια να αφαιρέσουμε την ταμιακή μηχανή. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να ισχύουν. Με το έγγραφο που απέστειλε ο Δήμος Χερσονήσου προς Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου, ο Δήμαρχος ζητά ουσιαστικά να σταματήσει αυτή η διαδικασία, καθώς όπως υποστηρίζει, εκθέτει την χώρα. Σε μια χώρα που στηρίζεται στον τουρισμό, να δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις. Θα πρέπει επιτέλους και το νομοθετικό πλαίσιο να είναι σύγχρονο. Θεωρώ ότι ήταν ατυχέστατος ο νόμος. Προέκυψε χωρίς διαβούλευση, χωρίς συνεννόηση. Ζητώ λοιπόν και αυτή την αποστολή και έννοια έχει στο έγγραφό μου να σταματήσει αυτή η διαδικασία, τι εκθέτει τη χώρα και να κάτσουμε κάτω υπεύθυνα, ορθολογικά, τεκμηριωμένα, να δούμε τι εξυπηρετεί την ανάπτυξη αυτού του τόπου.